Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα κύριε Καψαβίδη. Έρχομαι λοιπόν κατευθείαν στο Zoom. Είπε ο Ανδρέας Πανκυριακόπουλος ότι κατά τη δική του εκτίμηση ήταν αρνητικό, ήταν εθνική ταπείνωση αυτό που έγινε σήμερα. Εσείς θεωρείτε ότι είχαμε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα? Ποιο είναι το αποτύπωμα της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη και μάλιστα σε αυτή τη συγκυρία? Κοιτάξτε, μία καλά προετοιμασμένη επίσκεψη ενός Πρωθυπουργού κράτους μέλους του ΝΑΤΟ και κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε ένα μη κράτος οφείλει να είναι πολύ πιο καλά οργανωμένη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εκεί που πάω ξέρω τι θα ακούσω, και εάν αυτό που θα ακούσω δεν συνάδει με τα συμφέροντα της χώρας μου, δεν πάω για να ευτελίσω τον εαυτό μου και τη χώρα μου. Αυτό λοιπόν οφείλεται είτε σε πλήρη ανικανότητα των συμβούλων του κυρίου Μητσοτάκη, των αρμοδίων για να τον πληροφορήσουν για το κλίμα και το περιεχόμενο της αντιδράσεως του απελαθέντος πρώην πρέσβη της Λιβύης, ο οποίος κατέληξε να είναι πρωθυπουργός της μεταβατικής κυβερνήσεως αυτή τη στιγμή σε μια διηρημένη χώρα η οποία προσπαθεί να ενωθεί. Μιλάτε, κύριε καθηγητά, για να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές, μιλάτε για τον μεταβατικό πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν τον κύριο Ντιμπέιμπα. Ναι, ο οποίος ήταν ο πρέσβης, ο οποίος απελάθη από τη χώρα μας. Ακριβώς. Για να θυμίσουμε το παρελθόν. Ναι, πολύ καλά κάνετε. Το θεώρησα σαν δεδομένο γι' αυτό το... αυτό λοιπόν αποδεικνύει μία ανικανότητα των συμβούλων του επιτελείου του κυρίου Μητσοτάκη και το οποίο συμβούλιο τον εξέθεσε. Και τον εξέθεσε πολύ άσχημα. Λέτε δηλαδή ότι σε αυτή τη συγκυρία δεν έπρεπε να έχει γίνει το ταξίδι? Η συγκυρία δηλαδή ήταν αρνητική για να γίνει το ταξίδι? Σαφώς, και οφείλαμε να το γνωρίζουμε. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι εναντίον του ταξιδιού. Μάλιστα. Είμαι υπέρ του ταξιδιού. Αλλά ένα ταξίδι το οποίο έχει σκοπό να γεφυρώσει διαφορές και μάλιστα αγκυροβολημένη στο διεθνές δίκαιο, όπως λέει ο κύριος Δένδιας, θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί σωστά. Αν λοιπόν είχε προετοιμαστεί μη σωστά, κάτι το οποίο θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι έπρεπε να είναι δεδομένο, τότε βεβαίως και να γίνει. Αλλά αποδεικνύεται της πράγμαση ότι το ταξίδι αυτό δεν είχε προετοιμαστεί σωστά. Ο κύριος Πρωθυπουργός βρέθηκε εκτεθειμένος και ανέτοιμος να αντιμετωπίσει μία απαράδεκτη συμπεριφορά, απαράδεκτη διπλωματικό συμπεριφορά από τον «Θου κύριε φυλακή το στόματί μου» ομόλογό του, διότι πραγματικά, δηλαδή, εδώ δεν έχει σημασία ποιος είναι ο Πρωθυπουργός, έχει σημασία και ποιοι θεσμοί βρίσκονται από πίσω του. Πίσω από τον Έλληνα Πρωθυπουργό βρίσκεται το ΝΑΤΟ. Πίσω από τον Έλληνα Πρωθυπουργό βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πίσω από τον Έλληνα Πρωθυπουργό βρίσκεται... Και με ποιον συνομιλείς? Είπατε κάτι πολύ εύστοχα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά... Όταν αυτόν τον πρέσβη εμείς τον διώχνουμε από τη χώρα μας ως παράγον εχθρική ενέργεια για την πατρίδα μας, και αυτό σε λίγα χρόνια κάποια χώρα τον βαφτίζει πρωθυπουργό, και εσύ ως πρωθυπουργός εκλεγμένος με δημοκρατικές διαδικασίες πας και συνομιλείς μαζί του, αυτό λέγεται ταπείνωση στο μέγιστο. Πώς αλλιώς λέγεται? Εσείς χρησιμοποιείτε μια πολύ ευγενική γλώσσα διπλωματίας που ορίζεται και από το πανεπιστημιακό σας κύρος, αλλά η πραγματικότητα τον κύριο είναι διαφορετική. Εγώ, κύριε καθηγητά, θέλω επομένως για να πάμε και